Συναδέλφισες και συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, οι εργαζόμενοι, οι οικογένειές μας, οι κάτοικοι γύρω από τη Λάρκο, χαιρετίζουμε τις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα και τους χιλιάδες απεργούς που διεκδικούν καλύτερες αμοιβές, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ανθρώπινα ωράρια, ανθρώπινη ζωή, ειρήνη και προκοπή. Ευχαριστούμε από καρδιάς τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τους συλλόγους, τους λαϊκούς φορείς για την αμέριστη συμπαράσταση στον αγώνα μας που διεξάγουμε για την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ, για να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι, για να μην μαραζώσει ο τόπος μας. Ευχαριστούμε και υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση τον Γιώργο Ταλάρα και τη Φωτεινή Βενεσιώτη, δύο καταξιωμένους καλλιτέχνες που ήρθαν σήμερα με τους συνεργάτες τους να πραγματοποιήσουν δωρεάν συναυλία αλληλεγγύης κάτω από την παγωμένη τσιμινιέρα της ΛΑΡΚΟ. Η παρουσία τους μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε και παράλληλα προβάλλει την αλήθεια σε όλη την Ελλάδα. Τις τελευταίες ημέρες όλοι μας παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Σήμερα ενώνουμε τις φωνές μας με εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο και απαιτούμε πάυση πυρός. Για τις κυβερνήσεις στο εσωτερικό της χώρας μας δεν υπάρχει δικαιολογία. Έχουν μετατρέψει την πατρίδα μας σε στόχο αντιπίνων. Απαιτούμε από την κυβέρνηση και όλους όσους έχουν συμβάλει διαχρονικά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στο να γίνει η χώρα μας ορμητήριο θανάτου αθώων λαών, να πράξουν τα δέοντα έτσι ώστε να απεμπλακεί η χώρα μας από τους πολέμους πριν να είναι αργά, να γυρίσουν τα ελληνικά στρατεύματα και ο εξοπλισμός στην πατρίδα μας, να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, οι περιοχές που δραστηριοποιεί τη ΛΑΡΚΟ σε 5 νομούς είναι σε πόλεμο. Η κυβέρνηση χρέωσε το κρατικό προϋπολογισμό 110 εκατομμύρια ευρώ για να δώσει τη ΛΑΡΚΟ με 6 ευρώ το στρέμμα. Ο νέος ιδιοκτήτης θα γίνει δισεκατομμυριούχος και το αντίτιμο για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες, όπως ήταν το αφήγημα, είναι να εξαφανιστούν 1.600 άμεσες θέσεις και 15.000 ακόμα έμεσες θέσεις εργασίας που κάλυπταν το κύκλο εργασιών της ΛΑΡΚΟ. Από το Μάρτιο του 2020 που ανάλαβε ειδική διαχείριση μέχρι και τον Αύγουστο του 2022 που η κυβέρνηση πάγωσε την τσιμινιέρα, η ΛΑΡΚΟ είχε εισπράξει από την πώληση της δικιάς μας παραγωγής με το δικό μας ιδρώτα 50 εκατομμύρια ευρώ και η μισθοδοσία μας για αυτά τα έσοδα ήταν 350 είχε εισπράξει και η μισθοδοσία μας για αυτά τα έσοδα ήταν 50. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι οι εργάτες στη ΛΑΡΚΟ βάλαν το χέρι τους στον κρατικό προϋπολογισμό. Εμείς φέραμε έσοδα. Τα σχέδιό τους είναι η ημερογραφία στον κρατικό προϋπολογισμό. Και ακόμη και σήμερα το πάθημα δεν τους έγινε μάθημα. Η κυβέρνηση σήμερα θέλει να μας εντάξει σε προγράμματα ανεργίας με άλλα 56 εκατομμύρια ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό. Σπαταλά κρατικό χρήμα, καταστρέφει οικογένειες, καταστρέφει τα χωριά μας, καταστρέφει το έμψυχο κεφάλαιο της ΛΑΡΚΟ για να περπατήσει στο οριστικό λουκέτο. Γνωρίζουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση ήρθε να ολοκληρώσει το έργο όλων των προηγούμενων που διαχρονικά και συστηματικά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εγκατέλειψαν και απαξίωσαν τη ΛΑΡΚΟ. Γνωρίζουμε ότι το σχέδιο που υλοποιείται στη ΛΑΡΚΟ είναι επιδίωξη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν από κοινού συμφωνήσει όλοι όσοι κυβέρνησαν. Γνωρίζουμε ότι ο αντίπαλος είναι αδίστακτος και δυνατός. Επίσης όμως γνωρίζουμε ότι δεν είναι ανίκητος και εμείς είμαστε δυνατοί. Όλοι μαζί είμαστε εμείς οι ανίκητοι.
διεξάγουμε ένα μακρόχρονο και πολύμορφο αγώνα, έχοντας απέναντι τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμεύσεις, αποφάσεις, νόμους, μεγάλα συμφέροντα και μηχανισμούς που τα στηρίζουν. Δεν είναι αμυντικό όμως το γεγονός ότι μετά από 4 χρόνια και 2 μήνες στεκόμαστε όρθιοι και τους κοιτάμε κατάματα. Από τη μία πλευρά είναι όλοι όσοι επιδιώχουν να καρποθούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα το πλούτο της Λάρκο. Πρώτο βιολί σε αυτή την πλευρά είναι η σημερινή κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά είμαστε οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη της χώρας, τα κοινωνικά στρώματα των περιοχών γύρω από τη Λάρκο, το μέτωπο που έχουμε αναπτύξει για την απεράσπιση της επαναλειτουργίας της, είστε όλοι εσείς και χιλιάδες ακόμη πανελλαδικά που σηκώνουν την αγώνα, τη σημαία της αλληλεγγύη. Αυτοί δηλώνουν αποφασισμένοι να περπατήσουν το αίτημα και εμείς δηλώνουμε ότι δεν θα το επιτρέψουμε, δεν θα αφήσουμε να ερημώσει ο τόπος μας. Η κυβέρνηση με την υλοποίηση της απόφασης να εντάξει τους εργαζόμενους στα προγράμματα ενεργείας ή ενεργοποιεί τον άμεσο κίνδυνο βιομηχανικού δυστυχήματος και αναζητά παράλληλα νέους σταθμάρχες για να το χρεώσει. Με την άμεση ανεργία χτυπά τους μαθητές, τα παιδιά μας που μόλις ακούστηκαν, τους σπουδαστές, τους φοιτητές, παιδιά των 850 εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στην πιο κρίσιμη εξεταστική για αυτά περίοδο της σχολικής χρονιάς. Οδηγεί σε απόγνωση εργαζόμενους και μέλη των οικογενειών μας που είναι βασισμένοι στο ιατροφαρμακευτικό συμβόλαιο και είναι σε θεραπεία με βαριές ασθένειες. Ενεργοποιεί το άμεσο κίνδυνο διακοπής υδροδότησης, ηλεκτροδότησης, βιολογικού καθαρισμού σε 2 οικισμούς και ένα χωριό στα οποία στεγάζονται σοβαρά ασθενείς μέσα στα σπίτια, σχολεία, ιατρία και φαρμακεία. Θέτει σε κίνδυνο οριστικού λουκέτο το κλείσιμο μιας στρατηγικής βιομηχανίας για την ανάπτυξη της χώρας μας, της ΛΑΡΚΟ. Θέτει σε κίνδυνο πιάτσικου τη ΛΑΡΚΟ που η αξία της υπολογίζεται πάνω από 20 δισεκατομμύρια. Σπαταλά, χωρίς καμία απολύτως λογική, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων από το κρατικό προϋπολογισμό. Εμείς με τον αγώνα μας διεκδικούμε ο διαγωνισμός της ΛΑΡΚΟ επιτέλους να ολοκληρωθεί, εξασφαλίζοντας την επαναλειτουργία και την ανάπτυξή της, και μέχρι τότε όλοι οι εργαζόμενοι και των εργολαβιών να παραμείνουμε στην εργασία μας προετοιμάζοντας την επαναλειτουργία της. Διεκδικούμε να αναγνωριστούν τα δικαιώματά μας και να καταργηθεί ο μόχθος που μας αρπάξανε από τις τσέπες μας σε μια νύχτα. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, τέτοιες ώρες δεν χρειάζονται αναλύσεις. Ξέρουμε τι είναι η ΛΑΡΚΟ. Είναι ένα φουγάρο που κάπνιζε 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, για 60 χρόνια, και από τον Αύγουστο το 22 η κυβέρνηση το πάγωσε αυτό το φουγάρο. Είναι ένα φουγάρο που γύρω του υπάρχουν χωριά, οικισμοί, οικογένειες εργαζομένων, μια ολόκληρη κοινωνική και οικονομική ζωή. Η μουτζούρα, η κάπνα, η ατάρα των μεταλλείων, ο θόρυβος, οι εκρήξεις, η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ τρομοκρατούσε τους επισκέπτες. Αλλά για εμάς που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας κάτω από τον ίσιο της τσιμινιέρας της ΛΑΡΚΟ, είναι ο ήλιος, είναι το φεγγάρι, είναι το φως, είναι το οξυγόνο μας, είναι η ζωή μας. Είναι η εργασία μας, το σπίτι μας, ο κοινωνικός κύκλος, είναι ο τόπος μας, είναι ο κρίκος που έφτιαξε φιλίες ζωής, που έσμιξε ανθρώπους από διαφορετικά μέρη, με διαφορετικά έθιμα. Κάτω από αυτή την τσιμινιέρα γεννήθηκαν σχέσεις αδελφικές, κοινωνικές,
ερωτικές. Οι ξένοι γίναμε με δεσμά αίματος συγγενείς μεταξύ μας. Η περιοχή γύρω από τη Λάρκο είναι δεμένη μεταξύ της, γιατί μαζί με τη ζωή συνυπάρχει και το άγχος, συνυπάρχει ο ξαφνικός φόβος μιας έκρηξης, μιας φωτιάς, συνυπάρχει η θλίψη και η οργή ενός θανατηφόρου ατυχήματος, μιας επαγγελματικής ασθένειας. Αυτή τη ζωή προσπαθούμε να σώσουμε οι εργαζόμενοι της Λάρκο. Να μην την αφήσουμε να χαθεί, να την βάλουμε σε επανακίνηση. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μας το στερήσει αυτό. Η Λάρκο είναι ιστορική κληρονομιά της περιοχής μας και θησαυρός της χώρας μας που έχει μέλλον μπροστά της. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα επιτρέψουμε να θάψουν τη ζωή και το μέλλον. Τώρα δεν είναι η ώρα για πολλά και μεγάλα λόγια. Είναι η ώρα όλοι μαζί να σταματήσουμε το έγκλημα, να απαιτήσουμε να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι και να επαναλειτουργήσει η Λάρκο. Οι εργαζόμενοι της Λάρκο θέλουμε δουλειά, καμίνια, μηχανές, να ανάψουν εσένα! Δέστε, σήμερα η αποφασιστική παρουσία σας, η ζεστή ανάσα σας, η καρδιά σας έκανε την τσιμινιέρα της Λάρκο να ξανακαπνίσει μετά από 2 χρόνια. Μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω. Μπορούμε να κάνουμε την τσιμινιέρα να καπνίσει ξανά και να μην αναμένει η φλόγα της για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ο εργάτης δεν νικά, αγωνίζεται, νικά. Ο αγώνας μας είναι τίμιος, δίκαιος και θα είναι νικηφόρος. Αυτό μας δίδαξαν οι προηγούμενες γενιές. Οι βετεράνοι της ταξικής πάλης, οι εργαζόμενοι της Λάρκο το 77, που και σήμερα είναι εδώ με οργανωμένη παρουσία, με τους εκπροσώπους τους, με τον πρόεδρο, τον γραμματέα, την Επιτροπή Αγώνα, τους τότε μαθητές του αγώνα που συγκλώνησε όχι μόνο την χώρα μας, όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Εμείς που μεγαλώσαμε με τα τραγούδια της φωτιάς, από αυτούς που άναψαν τη φλόγα, έναψαν να ξέρουμε να κάνουμε καλά. Να αγωνιζόμαστε και ενωμένοι, αδελφωμένοι, να κάνουμε το κόμμα τσάντι. Αυτό είναι το χρέος μας και η υπόσχεση στους νεκρούς μας. Δημήτρη, οι συνάδελφοί σου σε αποχαιρετάμε με γροθιά υψωμένη. Φύγε ήσυχος και αυτούς που αφήνεις πίσω έχουν οικογένεια. Είναι μέλη της οικογένειας της Λάρκο. Φύγε περήφανος όπως έζησες. Δώσε χαιρετίσματα στα αδέλφια που θα τα μώσεις. Πες τους ότι όλοι σας είστε ο πλοηγός στους αγώνες μας. Πες τους ότι μέχρι να ανταμώσουμε θα αγωνιζόμαστε για να κάνουμε το όνειρο ζωή. Το μέλλον ανήκει στα παιδιά μας. Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός, η 1η Μάη. Οι εργαζόμενοι της Λάρκο θα ανεβούμε στη Λαμία. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη όλων μας. Καλούς αγώνες, συνάδελφοι! Σας ευχαριστούμε!